Σήμερα, αγαπητοί εξαδελφοί, θα ασχοληθούμε με το κυρίως θέμα, μετά από αυτή την αρκετά μεγάλη παρένθεση γύρω από το θέμα της βαπτίσεως, αλλά το έκρινα απαραίτητο διότι είναι πολύ σοβαρό. Θα ασχοληθούμε με όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα τα οποία έχουν έρθει στην επιφάνεια γύρω από κάποιες μεθοδευμένες επιθέσεις, ενορχιστρωμένες θα έλεγα επιθέσεις, εναντίον κάποιων αγωνιστών κληρικών, ευσεβών κληρικών, τιμίων λειτουργών του ψήστου, μοναχών και κληρικών, που ο διευθυντής της Τηλετόρα, ο κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, ο αξιόλογος δημοσιογράφος κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, έφερε τις τελευταίες εβδομάδες στην επικαιρότητα με κάποια ντοκουμέντα, φοβερά ντοκουμέντα, μαγνητοφωνημένες ομιλίες κάποιων μεγαλόσχημων κληρικών και υψηλών προσώπων και θεολόγων. Στοιχεία λοιπόν, μεγάλα και τρομερά ντοκουμέντα που αποδεικνύουν πάρα πολλά ποιοι κρύβονται πίσω από όλες αυτές τις επιθέσεις που έχουν αρχίσει τελευταίως να χρησιμοποιούν εναντίον πολλών κληρικών. Σήμερα κοντά μας, για άλλη μια φορά, έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε τον Πανοσιολογιώτο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Νεκτάριο Μολατσιώτη, Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής των Αγίων Σεραφείμ του Σάροφ και Αγίου Αυγουστίνου Σωτηρίκου Ορθοδορίδος. Πατέρα Νεκτάριο, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Συγγνώμη που σας άφησα να περιμένετε πολλή ώρα, αλλά νομίζω ότι ήταν αρκετά έτσι σημαντικά αυτά τα οποία αναφέραμε. Ναι, θα ήθελα να πείτε και εσείς κάτι σχετικά με το βάπτισμα. Χωρίς να μακρολογήσω, γύρω από το βάπτισμα, ναι, αν επιτρέπει η αγάπη σας, να πω για να μην ο κόσμος πανικοβληθεί, γιατί άκουσα ότι όσα παιδιά δεν είναι έτσι βαπτισμένα είναι αβάπτιστα. Οπότε προβλέπω ότι κάποιοι αύριο θα τρέχουν στον παπά τους και είτε οι ίδιοι να τρέχουν να ξαναζητούν να βαπτιστούν, ναι, είτε να τρέχουν να βαπτίσουν ξανά τα ίδια τους τα παιδιά. Όχι, αφού η Εκκλησία αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, έφτιαξε 4.000 κολυμβήθρες, διότι γινόταν ελλιπώς γινόντουσαν τα βαπτίσματα. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία τελικά τα δέχτηκε όμως και έχει αποδεχτεί ότι εν πάση περιπτώσει είναι έγκυρο το βάπτισμα. Ποιο, δηλαδή να όχι, να μην να ολοκληρώσω, ότι, ναι, γιατί σύμφωνα με αυτό το, με την ακρίβεια, αυτή είναι η ακρίβεια που λέει ο πατήρ Μάξιμος. Αλλά σύμφωνα με την ακρίβεια, τότε και εμείς ίσως να είμαστε αβάπτιστοι. Ναι. Διότι δεν γνωρίζουμε αν ο ιερεύς... Άλλο να γίνει μία όταν, περίπτωση... Ναι, να ολοκληρώσω. Δεν γνωρίζουμε αν ο ιερεύς έβαλε και το κεφάλι μας μέσα. Αλλά αφού η Εκκλησία μας σήμερα το έχει δεχτεί, δηλαδή μας δέχεται τους βαπτισμένους, φυσικά θεωρείται ότι είμαστε βαπτισμένοι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ξανά να βαπτιστούμε. Να κάνουμε... Λοιπόν, να ολοκληρώσω λιγάκι. Ναι. Αυτό για να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος, αλλά εκείνο που πρέπει όμως να επιμείνουμε είναι ότι πρέπει οι γονείς από εδώ και πέρα να ζητούν από τον παπά να βουτάει το παιδί κανονικά με το κεφάλι και το κεφάλι μέσα στην κολυμπήθρα, σε πλούσιο νερό. Να κάνουν μεγάλες κολυμπήθρες οι ιερείς. Οι χριστιανοί να πάρουν μεγάλες κολυμπήθρες να κάνουν αφιερώσεις, 4.000 έκανε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Ας κάνουμε και εμείς από μία μεγάλη κολυμπήθρα, ώστε να μπαίνουν όλοι μέσα, τα παιδιά όταν βαπτίζονται, να μπαίνουν όλοι μέσα. Τουλάχιστον από εδώ και πέρα να προσεχτεί να μην γίνεται η ατέλεια του βαπτίσματος, η οποία επιφέρει ακυρότητες του μυστηρίου. Δηλαδή μπορεί να κηρυχτεί το μυστήριο άκυρο. Λοιπόν, φυσικά... Άρα, για να μην γίνει παρεξήγηση από τους αγαπητούς τηλεθεατές, δεν διαφωνεί ότι πρέπει να γίνεται κανονικά τρεις κατά τρεις. Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν διαφωνεί. Απλώς για να μην πέλθει κάποια εξήγηση. Λέτε, και τρέχω κι εγώ δηλαδή να ρωτήσω, να δω αν υπάρχει κανένα βίντεο από την ώρα της βαπτίσεώς μου, να δω μήπως με βάπτισε καλά. Για να εξηγήσω, για να καταλάβει ο αγαπητός τηλεθεατής, αναφέρεται σε αυτούς που έχουν γίνει ήδη τα βαπτίσματά τους και έχουν γίνει κατά κάποιο τρόπο όχι σωστό. Ο τύπος, ωστόσο, ο τύπος τρεις κατά δύο, τρεις αναδύσεις, να μην πανικοβληθούν. Ναι. Αφού η Εκκλησία τα δέχτηκε. Εντάξει, αν και εγώ έχω διαφορετική άποψη σε αυτό το θέμα, αν πάση περιπτώσει να μην μείνουμε σε αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να ξαναπιστούμε. Ήθελα να και ίσως και εσείς και εγώ. Εδώ δεν μιλάμε για μια περίπτωση, πατέρα Νεκτάριε. Όχι. Εξαιρετέ. Εδώ μιλάμε για κανόνα πλέον. Συγχωρείτε, μισό λεπτό. Μιλάμε για ένα κανόνα πλέον. Έτσι βαπτίζουν και η πλειοψηφία των ιερέων. Και γι' αυτό επιμένω. Όχι, γι' αυτό επιμένω ότι οι γονείς να ζητούν. Να μπαίνει, πάτερ μου, θα βαφτίσετε το παιδί με το κεφάλι μέσα. Θα βάλετε και το κεφάλι μέσα. Ακριβώς. Στην κολυμπήθρα. Λοιπόν, και ο τρόπος που το πιάνουμε από εδώ το παιδί,
Ναι. Ακριβώς αυτό υποδηλεί, γιατί πιάνουμε τα πνευμόνια του παιδιού, πιάνουμε. Οπότε δεν επιτρέπει φυσιολογικά να μπει μέσα. Γιατί έχετε ακούσει ποτέ να έχει πνιγεί κανένα παιδί? Δεν έχει πνιγεί ποτέ. 2.000 χρόνια ποτέ δεν πνιγεί. Τώρα θα πνιγεί. Λοιπόν, και ούτε υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτό είναι λίγο πιστία. Απιστία μας. Είναι ακριβώς. Σαν να λέμε ότι πάμε να κοινωνήσουμε και φοβόμαι να μην κολλήσουμε, ας πούμε, κάποια θανατηφόρα αρρώστια. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτά είχα εγώ να πω επί του θέμα. Λοιπόν, Πατέρα Νεκτάριε, μετά από πολλές εκπομπές τις οποίες έκανε ο κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, ο διευθυντής της Τηλετόρα, και έγραψε και στην Ελεύθερη Ρώα και στους νέους ανθρώπους, απεκαλύψαν φοβερά και τρομερά πράγματα, γεγονότα, ντοκουμέντα για κάποιους κληρικούς, για κάποιους θεολόγους. Δεν είναι πλέον κρυφή ποιοι είναι οι στόχοι που τους έχουν στήσει στα τρία μέτρα. Είναι γνωστά πλέον τα ονόματά τους και πρέπει ο λαός να ξέρει. Ακριβώς. Αναφερόμεθα στον πατέρα Δανιήλ Αεράκη, αναφερόμεθα στον πατέρα Ευάγγελο Σκορδά, αναφερόμεθα στον κύριο Χατζηφώτη, διευθυντή τύπου της Ιεράς Συνόδου, αναφερόμεθα στον κύριο Μουστάκη Γεώργιο. Είναι κανείς άλλος που έχω λησμονήσει? Και στον προϊστάμενο της αδελφότητος Σταυρός, στον κύριο Ευσταθείου. Και στον προϊστάμενο της Σταυρός, τον κύριο Ευσταθείου, βεβαίως. Όλοι αυτοί εμπλέκονται σε κάποιες συνομιλίες, όπως έχει ντοκουμέντα, αδιάσυστα ντοκουμέντα, τονίζω αυτό αγαπητοί τηλεθεατές, στα χέρια του κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, που μέσα εκεί στις ομιλίες τους φαίνεται ότι είναι οι κύριοι συντελεστές αυτού του ανίερου διωγμού πολέμου, του μεθοδευμένου πολέμου συκοφαντήσεως και σπηλώσεως και λιβέλων, που έχουν εξαπολύσει το τελευταίο διάστημα εναντίον πολλών αγωνιστών, κληρικών και μοναχών, και κυρίως εκείνων, κυρίως, οι οποίοι αγωνίστηκαν για τη συνθήκη Σέγγεν, δηλαδή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την προσωπική ελευθερία των ανθρώπων. Ναι, πατέρα Μάξιμε, θέλω να πω το εξής, ότι δεν διαφωνώ μαζί σας, διότι είστε ένας εξ αυτών, ο οποίος ίσως πρώτος, ακριβώς, δεχθήκατε πρώτος το συκαλφαντικό βέλος του τύπου, όπου από πίσω αποκαλύφθηκε ότι κρυβόταν ο κύριος Μουστάκης, ο οποίος τεχνιέντος και ο κύριος, Μουστάκης. Ναι, και ο κύριος Μουστάκης μαζί και άλλοι. Μαζί με άλλους. Ναι, μαζί και ο κύριος Μουστάκης μαζί με άλλους, οι οποίοι ενορχίστρωσαν ένα πόλεμο εναντίον σας, ότι δεν είστε αγιορείτης μοναχός, ότι δεν είστε μοναχός και πάρα πολλά άλλα. Αλλά δεν είναι μόνον ο κύριος Μουστάκης, διότι στα χέρια μου μου δώσατε μια επιστολή, την οποία έχω, και είναι του πατρός Δανιήλ Αεράκη. Μάλιστα. Και εδώ ο πατήρ Δανιήλ Αεράκης πάλι εμπλέκεται. Εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Με την υπογραφή του εδώ. Και εδώ με την υπογραφή του ακριβώς. Είναι έγγραφο το οποίο φέρει την υπογραφή του. Και γράφει λοιπόν συγκεκριμένα για το πρόσωπό σας ομιλεί. Κάποιος φερόμενος, δηλαδή δεν το δέχεται, ως αγιορείτης μοναχός, με μαύρα μαλλιά και γένια. Χαρακτηρισμός. Ακριβώς σας περιγράφει και μετά σας ονοματίζει παρακάτω. Λοιπόν, λέει, δεν είμαι... Αυτός λοιπόν λέει για το πρόσωπό σας. Με μαύρα μαλλιά και γένια. Φερόμενος ως μοναχός. Λέει, είναι θέμα δικό σας να εξετάσετε, όχι δικό σας, προς τα εκεί που στέλνει την επιστολή. Είναι θέμα δικό σας να εξετάσετε τι μοναχός είναι ο εν λόγω ρασοφόρος και πού ανήκει. Αμέσως πετάει τη σπόντα του, τη λάσπη του, και μάλιστα εν υπόγραφα αυτή τη φορά, αλλά και καλυμμένη λάσπη αυτή τη φορά. Λοιπόν, λέει, από έναν μοναχό που δεν ανήκει πουθενά. Μάλιστα. Και που δεν μονάζει πουθενά. Μάλιστα. Εάν αυτές δεν είναι ύβρις, συκοφαντίες και εν υπόγραφες μάλιστα, τότε τι είναι? Βλέπουμε λοιπόν ότι τα ίδια πάλι πρόσωπα. Στο τέλος μπορείτε να διαβάσετε τι λέει. Ναι, και λέει, σεις αγαπητέ κύριε Μιχαλόπουλε, θα πικραθείτε τελικά από τέτοιους είδους συνεργάτες σαν τον πατέρα Μάξιμο, όπως ο μη ανήκων πουθενά μοναχός Μάξιμος. Άλιστα. Και από κάτω με αγάπη Χριστού
Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Αεράκης. Επιτρέψτε μόνο δύο λεπτά, πατέρα Νεκτάρια. Επιτρέψτε μόνο δύο λεπτά. Ας κάνουμε ένα μικρό όμως διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Συνεχίζουμε, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, την εκπομπή μας με τίτλο «Φανού του Πατρο Κοσμά», που βρίσκεται κοντά σας κάθε Τρίτη 6 και 4 έως τις 7. Σήμερα η εκπομπή μας θα καθίσει μέχρι και τις 8 η ώρα περίπου. Σήμερα προσκεκλημένου, κοντά μας έχουμε τον Πανοσιολόγιο του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο Μουρατσιώτη, με τον οποίο συζητάμε όλα αυτά τα γεγονότα, όλες αυτές τις επιθέσεις, τις τελευταίες επιθέσεις και τα πολλά ντοκουμέντα και μεγάλα ντοκουμέντα τα οποία απεκάλυψε για άλλη μια φορά ο κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος. Από κληρικούς της Ορθοδοξίας μας, από θεολόγους, από υψηλά πρόσωπα, από προϊσταμένους αδελφοτήτων, οι οποίοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά, από όλες αυτές τις διώξεις, από όλες αυτές τις συκοφαντίες και από όλους αυτούς τους λιβέλους. Και συγκεκριμένα αναφερόμεθα για τον πατέρα Δανιήλ Αεράκη, για τον πατέρα Ευάγγελο Σκορδά, για τον κύριο Ευσταθίου προϊστάμενο της αδελφότητος Σταυρό, για τον κύριο Ιωάννη Χατζηφώτη εκπρόσωπο τύπου, καθώς και για τον κύριο Γεώργιο Μουστάκη θεολόγο. Λοιπόν, διάβασε ο πατήρ Νεκτάριος προηγουμένως ένα έγγραφο, εν υπόγραφο του πατρός Δανιήλ Αεράκη, αν έχετε καλοσύνη πατέρα Νεκτάρη, το οποίο απευθύνεται προς την τηλετόρα. Πιο κάτω την υπογραφή δείξτε. Και εδώ είναι η υπογραφή του, πατήρ Δανιήλ Αεράκης, όπως βλέπετε, αρχιμανδρίτης Δανιήλ Αεράκης, το οποίο ούτε λίγο το πολύ με κατηγορεί και με συκοφαντή εδώ στην τηλετόρα ότι δεν είμαι μοναχός, ότι δεν ανήκω σε καμία μονή, ότι δεν είμαι αγιορείτης, να προσέξουν εδώ με ποιον τι συνεργάζονται και με τι μοναχός είναι ο εν λόγω ρασοφόρος και τι μοναχός κλπ. Λοιπόν, όσο για το εάν είμαι ή δεν είμαι μοναχός ή αγιορείτης κλπ, νομίζω αγαπητοί Χριστό αδελφοί, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά τα θέματα. Ας πάψουν πλέον αυτοί οι κύριοι να λένε και να συνεχίζουν αυτό το ανούσιο και ανόητο αστείο και παιχνίδι, ότι πλέον είναι εις βάρος τους και ξεφτιλίζονται. Όσοι συνεχίζουν και θέλουν να λένε ακόμα ότι δεν είμαι αγιορείτης μοναχός, διότι ήδη έχουμε αρχίσει, έχουμε μπει σε ένα δικαστικό κύκλο με ποινικές διώξεις και με αγωγές που θα τους βγει σε ξινό εάν συνεχίσουν και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τους νέους ανθρώπους, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, εφημερίδα που εκδίδει ο κύριος Μιχαλόπουλος. Εδώ βλέπετε που λέει «Τι λέτε τώρα οι κατήγοροι», αν έχετε καλοσύνη. Και τώρα «Τι λέτε οι κατήγοροι», η φωτογραφία. Και μέσα στη σελίδα 9 των νέων ανθρώπων έγραφα πιστοποιητικά που λέει «Εμόνασεν παροιμήν ο ιερομόναχος Μάξιμος, καταθέτω από το Άγιον Όρος». Βέβαια είχε γίνει λάθος εδώ, ιερομόναχος αντί ιερομόναχος γράψτε μοναχός, καταθέτω από το Άγιον Όρος. Υπάρχει ένα κείμενο το οποίο αναφέρεται για όλα αυτά τα γεγονότα. Υπάρχει το ένα πιστοποιητικό εδώ από την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου. Εδώ υπάρχει η επιστολή που στείλαμε αμέσως στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, εδώ πάνω. Όπου εκεί στην επιστολή αποκαλύπτεται ότι κρύβεται ο κύριος Μουστάκης. Ακριβώς, αποκαλύπτεται ότι κρύβεται ο κύριος Μουστάκης. Ο κύριος Μουστάκης και ο πατήρ Δανίλος φαίνεται από το, στη συνέχεια, από το έγγραφο που υπογράφει. Πάμε στην 17η σελίδα των νέων ανθρώπων, που συνεχίζει. 17η σελίδα, που λέει «Εμόνασεν πάλι παροιμήν». Τα υπόλοιπα πιστοποιητικά, Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, επαναλαμβάνω, Ιερά Μονή Σφιγμένου, Ιερά Μονή Κουτουλουμουσίου και λίγο μάλλον Ιερά Μονή Κουτουλουμουσίου και Καψάλα. 4 πιστοποιητικά, όλη η παραμονή μου από το 87 μέχρι και το 94 συνεχόμενα για 8 συν 7 έτη, το ίδιο γράφει και ελεύθερη ώρα, στην σελίδα 4, εδώ, παρακαλώ. Μάλιστα.
Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, όπως βλέπετε. Και ελεύθερη ώρα, λοιπόν, της Κυριακής, 21 Δεκεμβρίου 97. Οι δε νέοι άνθρωποι είναι Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 1997. Πριν περίπου δηλαδή 20 μέρες δημοσίευσαν και η ελεύθερη ώρα και είναι οι άνθρωποι όλα αυτά τα στοιχεία. Εδώ είναι βέβαια και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών, τα οποία τα έχουμε ξαναδείξει και σε παλαιότερη εκπομπή. Εδώ είναι από την Ιερέο Κελίου Άγιος Νικόλος Ιερά Μονίκο του Λουμουσίου. Με την υπογραφή για τη σφραγίδα από το Άγιον Όρος και την αστυνομία, που βεβαιώνει ότι, όπως λέει, ότι είμαι αδελφός της ημετέρας αγιορτικής αδελφότητας από τις αρχές Μαρτίου του 1996 έως και σήμερα, με ευλογία δε και άδεια δική μου, ευρίσκεται στις Αθήνας για αποστολικούς λόγους, βεβαιώνει ο γέρον Ιερόθεος Καριώτης. Εδώ είναι από την Καψάλα άλλο πιστοποιητικό βεβαίωσης, που βεβαιώνει ότι ήμουν από το 90 μέχρι και το 94 στην Καψάλα, με υπογραφές πάλι αστυνομικό τμήμα Αγίου Όρους κλπ. Για το γνήσιο. Εδώ είναι η Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, που βεβαιώνει ότι ήμουν εκεί από το 90 μέχρι και το 89 μέχρι και το 90. Η Ιερά Μονή Χιλανδαρίου Άγιον Όρος, με σφραγίδα επίσημη και υπογραφή του Αρχιμανδρίτη. Και εδώ είναι και τη Ιερά Μονή Σφιγμένου από το 87 μέχρι και το 89 που ήμουνα. Σφραγίδα και υπογραφή. Λοιπόν, ας οι κύριοι θέλουν να συνεχίσουν όλα αυτά, ας συνεχίσουν, και την άκρη θα τη βρούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί εξωαδελφοί, εις τα ποινικά και αστικά δικαστήρια. Πατέρα Νεκτάρη. Πατέρα Μάξιμε, όταν λοιπόν ο πατήρ Δανίλ σας ονομάζει φερόμενος ως αγιορείτης, φερόμενος, ότι ένα μοναχό που δεν ανήκει πουθενά και δεν μονάζει πουθενά, όταν λέει να εξετάσετε τι μοναχός είναι ο εν λόγω ρασοφόρος, όταν λέει ότι τι είδους συνεργάτες έχετε κύριε Μιχαλόπουλε, όπως ο μη ανήκων πουθενά μοναχός Μάξιμος, ερωτάτε ευθέως, το ράσο που φοράει ο πατήρ Δανίλ δεν έχει διαβάσει ότι χίλιοι ιερέως ου ψεύδονται? Πώς λειτουργεί? Πώς ανοίγει το στόμα του και κηρύττει στον κόσμο και λέγει μη συκοφαντείτε, μην υβρίζετε, μην κατακρίνετε, μην κατακρίνετε, μην ψεύδεστε? Έχει κάνει δεκάδες ομιλίες. Σε έχω ακούσει. Δεκάδες ομιλίες έχει κάνει. Εγώ τον άκουγα ως νεαρός, όταν πήγαινε και όταν ήταν μέλος της αδελφότητας Σταυρός, μέχρι ότε που απεκόπηκε από εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν θέλω να πω τους λόγους που απεκόπηκε. Όχι, αν θέλω. Λοιπόν, όχι, δεν θέλω να τους πω. Ωραία, είναι, δεν θέλω να, εγώ δεν μπαίνω σε προσωπικά ζητήματα, ούτε σε ζητήματα από τη ζώνη και κάτω. Που συνηθίζουν δεν θέλω, όλοι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και αυτοί οι πατέρες. Γιατί, λοιπόν, πώς λέγονται, εδώ είναι ορατά πράγματα και με την υπογραφή του. Μπορεί να βγαίνει σε ένα ολόκληρο λαό και να λέει μετά μην ψεύδεται. Ποιος θα του είχε εμπιστοσύνη? Όταν ακούμε ότι ο κύριος Μιχαλόπουλος αποκαλύπτει και λέει ότι πήγε και έκανε ομιλίες στη Ρόδο, έκανε πόσες ομιλίες, 7, 8, 10, 20 ομιλίες στη Ρόδο. Μάλιστα. Και κήρυξε, και αφού κήρυξε, είναι αυτός που κάνει το κήρυγμα και λέει στον κόσμο δωρεάν ελάβετε, και δωρεάν δότε, και που γράφει στο βαπτιστή συνεχώς ότι πλουτίζουν πολιερομόναχοι, ότι θησαυρίζουν μοναστήρια, ότι κάνουν εκείνο οι δεσποτάδες, κάνουν εκείνο οι δεσποτάδες κτλ. Και ο ίδιος βγαίνει και λέει, εκεί που λέει ο ίδιος κύριε τη δωρεάν θρησκεία, βγαίνει και λέει, όπως αποκαλύπτεται στην εκπομπή του κ. Μιχαλόπουλου, του λέει, Σωτήρη μου λέει, το ζήτημα, το θέμα είναι ότι δεν έφερα λεπτά από τη Ρόδο. Δηλαδή δεν πήγε για να κηρύξει Χριστό στη Ρόδο. Αλλά χρυσόν. Αλλά χρυσόν να πάρει. Να πάρει χρυσάφι. Άρα τα κηρύγματα που τα κάνει δεν τα κάνει ως φαίνεται. Και είναι πολύ πιθανόν πλέον. Και τα βιβλία που τυπώνει. Μπορεί να γνωρίζει και έναν άριστος θεολόγος. Αυτό είναι άποψη άλλου να το κρίνουν. Ο καθένας σας έχει το ρυθματικό του. Λοιπόν, αλλά το ζήτημα είναι ότι γιατί το κάνεις όλο αυτό. Το πιστεύεις? Όταν λες ότι δεν έφερα, το ζήτημα είναι ότι λεφτά δεν έφερα από τη Ρόδο, αντί να πει ότι το ζήτημα είναι μετανόησε κανείς τη Ρόδο, πίστεψε στο Χριστό στη Ρόδο,
Το ζήτημα τον ενδιαφέρει το οικονομικό. Μάλιστα. Και δεν θα μίλαγα εάν ο ίδιος δεν κήρυτε δωρεάν θρησκεία. Εάν ο ίδιος στα περιοδικά του, με υπονοούμενα ή εμφανώς πολλές φορές, χτυπάει αυτούς που εμπορεύονται το Χριστό. Χτυπάει το εμπόριο, το χριστεμπόριο. Το χτυπάει τη στιγμή που το τελεί ο ίδιος. Μάλιστα. Που ο ίδιος κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι τρομερό λοιπόν αυτά που αποκάλυψε όντως ο κύριος Μιχαλόπουλος. Λοιπόν, επομένως, πάμε λίγο και στο Λίβελο, πατέρα Νεκτάριε. Μισό λεπτούλι. Παρακαλώ. Όταν λοιπόν ψεύδεται, όταν συκοφαντεί, όταν κατηγορεί και έρχεται και λέει, λέει τώρα στον κύριο Μιχαλόπουλο, αντιλαμβάνεστε λέει και τη δική μου πικρία και αγανάκτηση όταν κρίνομαι και κατακρίνομαι από τα τηλεοπτικά κανάλια. Γιατί πατέρα Δανίλ, όταν εσάς, όταν εσείς τον Ιωάννη τον Βαπτιστή περνάτε επισκόπους ή ιερομονάχους γενναίες 14 και τους κρίνετε και τους κατακρίνετε, εκείνοι δεν στεναχωρούνται, εκείνοι δεν πικραίνονται, εκείνοι δεν αγανακτούν και δεν αποκτούν ιερά αγανάκτηση. Γιατί εσείς τώρα λέτε το σεβασμιότατο Φλωρίνης. Λοιπόν, γιατί πέθανε και το σεβασμιότατο Φλωρίνης. Νομίζω, από ότι έγραψε μέσα στο περιοδικό του ότι έχει χάσει τα μυαλά του και δεν ξέρει τι γράφει ο Σεβασμιότατος. Και είναι πνευματικό παιδί του Φλωρίνη. Προήλθε. Προήλθε. Και βλέπουμε ότι όντως το περιοδικό του ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μας παρουσιάζει τρόπον τεινά τον Μητροπολίτη Φλωρίνη ότι τα έχει χάσει. Και ότι δεν είναι ο Φλωρίνης που ήταν προδεκαετίας. Και αναγκάστηκε αγαπητοί μου αδελφοί, διότι προσπαθήσαν οι κύριοι αυτοί διαμέσου αυτού του περιοδικού του Ιωάννου του Βαπτιστού, προσπαθήσαν ο κύριος Δανιήλ Αεράκης, πατήρ Δανιήλ, συγγνώμη, Αεράκης, προσπάθησε να βγάλει ότι ξεκουτιάστηκε ο πατήρ Αυγουστίνος στο περιοδικό του. Ποιον κατηγορεί τον πνευματικό του πατέρα, που ό,τι είναι το φίλησε αυτόν. Λοιπόν, τον κατηγορεί. Και όμως στα μάτια του κόσμου, όταν ομιλεί, ενώ πετάει τις σπόντες μες στο περιοδικό του κατά του πατρός Αυγουστίνου, όταν ομιλεί, μιλάει για τα καλύτερα λόγια για τον γέροντα Φλωρίνης. Τον Άγιο Φλωρίνη. Για τον Άγιο. Και αναγκάστηκε και βγήκε ο αδελφή μου προχθές στην τηλεόραση. Πατέρα Μάξιμε, θέλω την επόμενη εκπομπή να είμαι πάλι εδώ κοντά σας. Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σας φέρω, διότι εν τη βιασύνη μου δεν πήρα το βίντεο μαζί. Να σας δείξω τον Φλωρίνης που αναγκάστηκε εξαιτίας αυτών των πραγμάτων και άλλων και βγήκε σε τηλεοπτικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Και όχι ο Φλωρίνης δεν τα έχει χάσει, όχι ο Φλωρίνης είναι τετραπέρατος, όχι ο Φλωρίνης ξέρει τι λέει, όχι ο Φλωρίνης είναι αετός του πνεύματος, αλλά θα διαπιστώσετε αγαπητοί μου αδελφοί και πατέρα Μάξιμε, ότι ο Φλωρίνης είναι ο πενιντάρης επίσκοπος. Μάλιστα. Ο επίσκοπος, πλήρη διάβγεια δηλαδή, όσα ετού ανακαινιστήσετε η νεότη σου. Λοιπόν, είναι τρομερό και προσπαθεί να τον βγάλει. Να βγάλει. Αλλά και γιατί όμως, πατέρα Νεκτάρη, μισό λεπτό, εδώ πρέπει να σταθούμε. Γιατί, συγγνώμη, γιατί κάτι εκεί είναι, κρύβεται. Εκεί είναι το όλο ζήτημα. Γιατί σας πολεμάνε, πατέρα Μάξιμε, εκεί είναι και αυτό το θέμα που ανοίξατε. Το γιατί. Γιατί όχι χτυπούν μόνο τον Φλωρίνης, διότι ο Φλωρίνης άλλαξε θέση στο ζήτημα του Σέγγεν και το 666 και τις νέες ταυτότητες. Διότι προ 10 ετών, πριν ενημερωθεί που ήταν το ζήτημα φρέσκο ακόμα, φρέσκο, είχε βγάλει μια σπίθα, είχε βγάλει μια σπίθα που ήταν έτσι και έτσι. Χλιαρή κατά κάποιο μια τρόπο. Μια σπίθα χλιαρή. Αυτή λοιπόν τη σπίθα, επειδή την ανακάλεσε με όλα τα επόμενα, με όλες τις επόμενες δημοσιεύματα και με όλα τις επόμενες ομιλίες τις ανακάλεσε, γι' αυτό του επιτίθονται. Ο δε πατήρ Δανιήλ Αεράκης, πνευματικά του τέκνα τώρα. Ναι, ο δε πατήρ Δανιήλ Αεράκης έκανε ομιλία και για τον Αντίχριστο και ομιλεί για τη Σέγγιν και ομιλεί ότι είναι στενός φίλος και συνεργάτης του Μητροπολίτη Πρεβέζης. Μάλιστα. Πλήρη διασύνδεση με τον σεβασμιότατο Πρεβέζη. Ο δε πατήρ Δανιήλ Αεράκης αποκαλύπτει ο κύριος Μιχαλόπουλος σε προηγούμενη εκπομπή του, ναι, ότι συνεργάζεται πλήρως με τον κύριο Ευσταθίου και ούτε λίγο ούτε πολύ άφησε να υπονοηθεί ή να εννοηθεί
κατά πάσα πιθανότητα περί αυτών των προσώπων ομιλούσε, ναι, ότι οι ίδιοι συνεργάζονται κατά του Φλωρίνης και όχι έχουν κάνει ενέργειες κατά του Μητροπολίτη Φλωρίνης λόγω του θέματος αυτό του επικαίρου της Σέγγεν. Πάνε να τον βγάλουν παλαβό τον άνθρωπο. Γιατί λοιπόν τον πολεμούνε? Γιατί πήρε τη θέση που κρατούμε και εμείς. Γιατί σας πολεμούνε, πατέρα Μάξιμε? Διότι πήρατε αυτή τη θέση και κατεβήκατε στο πεζοδρόμιο. Γιατί πολεμούν τον πατέρα Καλύβα? Διότι έλαβε δημοσίως αυτή τη θέση. Γι' αυτό ο Χατζηφώτης. Και τον διώξανε και από τις ραδιοφωνικές σταθμές. Ακριβώς. Από την Εκκλησία της Ελλάδος. Γι' αυτό ο Χατζηφώτης και ο Μουστάκης τον υβρίζουν. Γι' αυτό ακριβώς τον πατέρα Δανίλ, τον πατέρα Μεταλλινό, τον αποκαλούν μασόνο πλέον. Αλήτη. Αλήτη. Ότι τα έπιασε. Παίρνει χρήματα κλπ. Από ό,τι καταλαβαίνετε λοιπόν, γι' αυτό γίνονται οι λίβελοι, στάλθηκαν ξαφνικά λίβελοι περί του προσώπου μου σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Έχω στα χέρια μου, πατέρα Νεκτάρη, το λίβο, τον οποίο έχουν αποστείλει σε πάρα, πολλούς, σε πάρα πολλά πρόσωπα, πολλούς επισκόπους, μπορεί να μην το λάβατε και μοναστήρια του Αγίου Όρους και σε μένα φυσικά. Και μέσα γράφει φοβερά πράγματα. Δεν θέλω να κάνω αναφορές και να διαβάσω, αλλά ούτε λίγο το πολύ. Σας βρίζει, σας λέγει ανήθικο, σας λέγει ανώμαλο, σας λέγει ότι πληρώνετε το δεσπότη σας και σας καλύπτει σε διάφορα χίλια δύο πράγματα, λένε. Χίλια δύο κατηγορίες κλπ. Και όπως αποκάλυψε ο κύριος Μιχαλόπουλος, πίσω από αυτό το λίβελο, αυτό το λιβελογράφημα, κρύβεται πάλι ο πατήρ Δανίλ με τον κύριο Ευσταθίου. Κύριο Ευσταθίου. Εδώ είναι το τρομερό, ότι όλα τα πρόσωπα για τον καθέναν κάτι έχουν να του πετάξουν λάσπη. Μάλιστα. Έχουν να του πετάξουν λάσπη. Και φυσικά τη λάσπη και την άκρη θα τη βρούμε στα δικαστήρια. Φυσικά. Θα τη βρούμε στα δικαστήρια. Έχει παραγίνει. Γιατί το κακό. Υπάρχει τρία δικαστήρια. Το ένα είναι η κρίση του κόσμου. Το ότι οι άνθρωποι αυτοί στρέφονται κατά του Φλωρίνης. Στρέφονται κατά του πνευματικού τους πατέρα. Αυτοί οι άνθρωποι. Δεύτερον, και θα τους κρίνει η δικαιοσύνη του κόσμου. Δεν μπορούν να παρουσιάζονται στα μάτια του κόσμου ότι δήθεν είναι πνευματικά παιδιά και καντιωτικοί και να φθονούν και να υποσκάπτουν τον Φλωρίνης ή να γράφουν στα περιοδικά τους. Επιτρέψτε μου, να διαβάσω ένα δημοσίευμα που έχω στα χέρια μου. Ποιανού είναι το δημοσίευμα? Από την αδελφότητα Σταυρός. Από την αδελφότητα Σταυρός. Για να τα συνδέσουμε αυτά, γιατί δεν είναι κάτι τυχαίο. Όλα είναι μεθοδευμένα και ενορχιστρωμένα και κρύβονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και όλοι αυτοί οι πατέρες συνεργάζονται για κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς ή για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Χτυπούν τέσσερα συγκεκριμένα, πέντε συγκεκριμένα πρόσωπα. Τον Φλωρίνης, την ταπεινότητά μου, εσάς, τον Μεταλλινό και τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα. Ακριβώς. Πέντε συγκεκριμένα πρόσωπα χτυπούν. Με σπήλους και με συκοφαντές. Και βλέπουμε ότι όλα τα πρόσωπα συνδέονται με τον Οικοπόλεος. Ο Καρδάσης προλογίζει το βιβλίο του Μουστάκη, που του θα Μουστάκη. Και τον έχει καλέσει να μιλήσει και δημόσια. Ο Δε Μελέτιος αναφέρεται πάλι στον Καρδάση. Ο Δε Μελέτιος γράφει ότι όπως το απεκάλυψε ο κύριος Καρδάσης. Το είδε και η Ιερά Μονή Αγίου Κυπριανού και Ουστίνης στη Φιλία Αττικής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Λοιπόν, θα ήθελα να αποκαλύψει. Ακριβώς, σε προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν να πω ότι όλα αυτά τα πρόσωπα από τον Πρεβέζης, ο οποίος, όπως έγραψε η Ελεύθερη Ώρα, πηγαίνει για αρχιεπίσκοπος. Μάλιστα. Και συμφέρει το κράτος αυτή τη στιγμή να έχουμε έναν τέτοιον αρχιεπίσκοπο και τέτοιους είδους συνεργάτες του δίπλα. Μάλιστα. Επομένως, αυτούς που αγωνίζονται εναντίον, εξοντώστε τους. Εξοντώστε τους. Και εδώ πέρα, αυτό ακριβώς. Όταν λέει τι είδους μοναχός είναι, είναι ηθική υπόνοια περί του προσώπου σας. Μάλιστα. Αφήνει ότι είστε ανήθικος κι εσείς. Απλώς δεν το δεν, επειδή βάζει την υπογραφή του εδώ. Δεν το αναφέρει σαφέστατα. Δεν το αναφέρει σαφέστατα. Και άμεσα. Αλλά αυτό υπονοεί όμως. Είναι ξεκάθαρο. Τη λύση λοιπόν, θα τη βρούμε στα δικαστήρια, πατέρα Νεκτάρη, λίγα συντόμως. Στο δικό μου όμως που δεν είχαν την τόλμη να βάλουν την υπογραφή τους και το στείλανε ανυπόγραφα, ανώνυμα. Γιατί ήταν φοβερές μέσα. Ανώνυμα. Δηλαδή όταν στέλνει ένα πράγμα ανώνυμα δεν έχει καμιά αξία φυσικά. Ακριβώς. Γιατί δεν βάζει. Αλλά αποκτάει τώρα αξία όμως για εμένα. Γιατί για τους αρχιερείς δεν απέκτησε καμία αξία. Σας πληροφορώ ότι επικοινώνησα πάνω από 25-30 αρχιερείς. Κανείς δεν του έδωσε καμία αξία. Αφού είναι ανυπόγραφο. Ένα κείμενο το οποίο είναι ανυπόγραφο. Λοιπόν, διότι ακριβώς όλοι μου είπαν, πατέρα Νεκτάριε, ξέρουμε ότι λάμπεται όπως λάμπει
όπως λάμπει το γυαλί. Και προκαλώ, γιατί εγώ, ξέρετε, πήρα και τον κύριο Ευσταθίου τηλέφωνο μετά την εκπομπή. Μέσα από την τηλετώρα. Αλλά αυτή τη φορά τον κατέγραφα. Τον κύριο Ευσταθίου. Και ο κύριος Ευσταθίου με απείλησε στο τηλέφωνο. Ότι? Με απείλησε στο τηλέφωνο. Ότι ό,τι ξέρω θα τα πω στον αέρα. Και του είπα ήδη από τώρα. Βεβαίως, ήδη από τώρα, κύριε Ευσταθίου, να τα βγάλετε στον αέρα. Μάλιστα. Είναι καταγραμμένα τα πάντα. Αν έχει ο κύριος Ευσταθίου ό,τι έχει. Στον εκκλησιαστικό αγώνα, ό,τι έχει. Ιδού η Ρόδος ούτε και το πείτε, κύριε Ευσταθίου, που να τα βγάλει στον αέρα. Λοιπόν, πάσα στιγμή. Λοιπόν, οτιδήποτε έχει στοιχείο εδώ. Ο πατήρ Νεκτάριος είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τα πάντα. Λάσπη θα είναι. Λάσπη. Όπως είναι αυτή. Και όλα τα. Λοιπόν, πώς γίνεται όμως. Ο Μητροπολίτης σας, πατέρα Νεκτάριος, ο Μητροπολίτης Φωκίδης, ο κύριος Αθηναγόρας, στην προηγούμενη εκπομπή του κύριου Νικολόπουλου και είπε ορισμένα πράγματα που είναι ηλίου φαϊνότερα και διαβίαστα. Ότι είναι, είσαστε κατά πάντα τίμιος, ηθικότατος, ένας λαμπρός και άξιος κληρικός. Που στολίζει τη Μητρόπολη του, ποτέ δεν έχετε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα κλπ. Ο ίδιος ο Μητροπολίτης. Από εκεί πέρα, τι ατυχρία να έχουμε μαρτύρων. Έτσι. Λέει, από εκεί και πέρα λοιπόν, θέλω να πω και ουδέποτε υπηρέτησε σε τόσους Μητροπολίτες. Ουδής Μητροπολίτης, μπορεί να διαφωνήσαμε για άλλα θέματα, ουδέποτε διαφωνήσαμε για θέματα ηθικής. Διαφωνήσαμε για άλλα θέματα, είχαμε άλλες απόψεις και αναχωρούσε από τις Μητροπόλεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ουδέποτε όμως. Περνάει, πατέρα, ναι. Κάνουμε τρέφτε. Λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, εδώ στα χέρια μου έχω ένα δημοσίευμα. Επίκαιρες κρίσεις. Αδελφότες Σταυρός, εδώ είναι. Το οποίο γράφει τα εξής φοβερά πάλι, τα οποία μας βάζουν σε πολλές υπόνοιες και σκέψη. Ανακοίνωσης. Επειδή πολλοί μας ερωτούν εάν ο Πανοσολογιώτος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μολατσιώτης έχει εξάρτηση από τον Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριον Αυγουστίνο, και την Ορθόδοξο Ιεραποστολική Αδελφότητα Σταυρός εν Αθήνες, είμαι υποχρεωμένοι, λέγει ο Σταυρός, η Αδελφότητα Σταυρός, είμαι υποχρεωμένοι να δηλώσουμε ότι ο εν λόγω Αρχιμανδρίτης, ο πατήρ Νεκτάριος Μολατσιώτης, δεν έχει καμία πνευματική ή άλλη την αν εξάρτηση από τον Μητροπολίτη Φλωρίνης. Και με την αδελφότητα Σταυρός. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή ο Πατενεκτάριος ούτε με τον Αυγουστίνο Φλωρίνης ούτε με την αδελφότητα Σταυρός. Αλλά είναι ανεξάρτητος ο Πατενεκτάριος, ηγούμενος ή προϊστάμενος ιδίως κινήσεως και συνεπώς υπεύθυνος δια τους λόγους και τα έργα του. Της Ορθοδόξης Αποστολικής Αδελφότητας ο Σταυρός. Αθήνα, ημερομηνία τάδε. Δηλαδή ο κύριος Ευσταθίου πάλι. Για ποιο λόγο, πατέρα Νεκτάριο, με συγχωρείτε, επιτρέψτε μου. Εδώ βλέπουμε ένα δημοσίευμα το οποίο βγήκε στο φως της δημοσιότητας, το οποίο λέγει ότι κάποιοι ερωτούν την Αδελφότητα Σταυρό αν έχετε η πανοσιολογιότητά σας σχέση με τον Αυγουστίνο Φλωρίνης και με την Αδελφότητα Σταυρό. Και λέει ο κύριος Ευσταθίου ότι ουδεμία σχέση έχετε ούτε με τον Σεβασμιότητο, ούτε με τον Αδελφότητα Σταυρό και ό,τι κάνετε είσαστε υπεύθυνος εσείς για τους λόγους και τα έργα σας. Οπωσδήποτε, τι κρύβεται ναι, πίσω από αυτό το δημοσίευμα. Να χωρίσουμε σε δύο σημεία. Οποιοδήποτε για τα λόγια του και για τα έργα του είναι υπεύθυνος. Ναι, αλλά εδώ το τονίζει με τέτοιο τρόπο. Με τέτοιο τρόπο πονηρό. Πολλά υπονοούμενα. Έτσι, πονηρά. Πολλά, λοιπόν, ναι, θέλω λοιπόν να πω το εξής. Ότι ως προς το πρώτο σκέλος. Γιατί προς το πρώτο σκέλος. Έχετε σχέση με το Φλωρίνη ή δεν? Ναι, αυτό θα να πεις. Όλοι οι καντιωτικοί που ακούνε ναι. Αυτή τη στιγμή γελάνε. Και όσοι το διάβασαν, γελάνε και υποψιάστηκαν ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω. Να ρωτήσω τι. Πίσω από την όλη. Θα σας ρωτήσετε και τι. Λοιπόν, πίσω από αυτή την υπόθεση. Ότι κάτι άλλο κρύβεται. Λοιπόν, ότι γιατί η αδελφότητα κάνει ότι δήθεν, ο κύριος Ευσταθίου δηλαδή, ότι δεν με γνωρίζει. Γιατί με τα υπόλοιπα μέλη της αδελφότητας, να πω την αλήθεια, δεν έχω, δόξα τω Θεώ, κάποιο πρόβλημα. Και με τον κύριο Σωτηρόπουλο έχω επικοινωνία και με άλλα μέλη της αδελφότητας μέσα έχω επικοινωνία. Μάλιστα. Και τα εκτιμώ και τα λοιπά. Είναι κάποια πρόσωπα που είναι κύκλος του κυρίου Ευσταθίου. Κάποια πρόσωπα μέσα εκεί και έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά θέματα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, του πατρός Αυγουστίνου λοιπόν οι άνθρωποι γελούν, διότι καταρχάς ξέρουνε ότι ακόμα και το όνομα της μονής που έδωσα είναι Άγιος Αυγουστίνος. Είναι Άγιος Αυγουστίνος. Το μοναδικό μοναστήρι σε όλη την Ελλάδα. Το μοναδικό μοναστήρι σε όλη την Ελλάδα και όπως αναφέρουμε και μέσα στο ιστορικό το δώσαμε προς τιμήν του Αγίου Αυγουστίνου, αλλά λόγω του συνδέσμου που είχαμε τον Άγιο Φλωρίνης.
Μάλιστα. Διότι και εκεί μέσα ομολογώ ότι ακόμα και το ράσο που φοράω, το φοράω εξαιτίας αυτών των ανθρώπων, του Φλωρίνης. Μάλιστα. Το αναφέρω μέσα. Διότι αυτός με δίδαξε και την Ιεραποστολή, αυτός με δίδαξε και την Ηθική, αυτός με δίδαξε και το δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε, και γι' αυτό ουδέποτε πήρα από μυστήρια χρήματα. Και γι' αυτό εκπλήττομαι όταν ο Δανιήλ Αεράκης βγαίνει και λέει ότι χρήματα δεν έφερα. Μάλιστα. Λοιπόν, το ότι όμως δώσαμε, και έρχεται να απαντήσει, σας παρακαλώ, έχω εδώ μια επιστολή σαδελφότος, έρχεται να απαντήσει φυσικά στο ερώτημα, διότι γνωρίζετε ότι ο κόσμος, πατέρα Μάξιμε, σε κάποια πρόσωπα και σε εσάς απέναντί σας τρέφει κάποια εκτίμηση. Και είναι αλήθεια ότι όσο κανείς αγωνίζεται, τόσο τον εκτιμούν. Λοιπόν, ουδής μπορεί να συγκριθεί με το ύψος του Φλωρίνης. Φυσικά. Ουδής. Οι άνθρωποι όμως, οι του Φλωρίνης, αναζητούν το πρόσωπο μέσα το οποίο παρουσιάζει και θα συνεχίσει τους αγώνες του Φλωρίνης. Έστω και σε μικρότερο κάποιον βαθμό. Κάποιον διάδοχο δηλαδή λέτε. Πνευματικό διάδοχο. Ναι, καλά, εννοείται. Πνευματικό διάδοχο. Κάποιος που θα τον βλέπουν όπως βλέπαν το Φλωρίνη στο πεζοδρόμιο. Κάτι που δεν βλέπουμε να υπάρχει μέσα, ο κόσμος να υπάρχει μέσα σε αυτά τα πρόσωπα. Ναι. Και ακούγοντας ότι η Μονή έχει το όνομα του Αγίου Αυγουστίνου, γνωρίζοντας ότι ο πατήρ Νεκτάριος προέρχεται μέσα από, από τους ανθρώπους αυτούς, και ότι εκεί μέσα εγκαλουχήθηκε και μεγάλωσε. Και αν μου επιτρέψετε να πω εγώ για εσάς, επειδή δεν μπορείτε εσείς να το πείτε, ότι έχετε βαδίσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στα ίχνη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης και στους αγώνες και στην ομιλία και στη φλογερότητα και στη ρητορία και στη συγγραφή και σε άλλα πολλά κλπ. Νομίζω ότι από εκεί πέρα είναι εύκολα τα συμπεράσματα, ότι φοβούνται και γιατί σας χτυπάνε. Λοιπόν, πρέπει νομίζω να κάνουμε ένα διάλειμμα, αν μου επιτρέψετε, ναι, πατέρα Νεκτάρια. Ναι. Θα κάνουμε ένα σύντομο μικρό διάλειμμα, αγαπητοί συναδελφοί, και αμέσως πάλι μαζί μέχρι τις 8 για σήμερα. Ευχαριστούμε. Μεγάλη κυκλοφορία της διπλής κασέτας «Άκου Χριστέ μου» του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Νέων «Κοσμάς ο Ετωλός ο Ισαπόστολος». Με χαρά σας παρουσιάζουμε τη νέα κασέτα που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο «Πηξίδα». Απολαύστε 12 υπέροχους καινούριους χριστιανικούς ύμνους για τον Χριστό, την Παναγία, την Πατρίδα, την Οικογένεια, αλλά και τα ηρωικά ίνια, σε στίχους και μουσική του Προέδρου του Συλλόγου, πατέρα Μάξιμου Βαρβαρή. Και μια είδηση ακόμα που σίγουρα ενδιαφέρει όλους εσάς. Ο Σύλλογος κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε ιδιαίτερο τεύχος, καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό, την παράκληση και τους χαιρετισμούς του Χριστού σε μια έκδοση πρωτότυπη, πολυτελή και εύπριστη, γεμάτη από έγχρωμες και σπάνιες βυζαντινές εικόνες. Εν ώψη των εορτών λοιπόν, χαρίστε στους φίλους σας ένα από τα τρία αυτά υπέροχα πνευματικά δώρα ή και τα τρία μαζί στην προνομιακή τιμή των δύο. Για κάθε παραγγελία σας, απευθυνθείτε στο Σύλλογο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, το ΣΥΤΣΑ 1Β, όπισθεν Πολυτεχνείου, ή σε τηλέφωνα 8234-332-8239-300. Σας παρουσιάζουν τον Πολυμήχανο Φούρνο, τον μεγαλύτερο μικρό φούρνο. Την εκπομπή μας με τίτλο «Φούρνο του Πατροκοσμά». Σήμερα κοντά μας έχουμε τον πατέρα Νεκτάριο, τον γνωστό αγωνιστή κληρικό, και συζητάμε για όλα αυτά τα δημοσιεύματα, για όλες αυτές τις συκοφαντίες, για όλα αυτά τα λιβελογραφήματα και όλο αυτό το πόλεμο το οποίο έχουν εγείρει ορισμένοι κληρικοί, θεολόγοι, προϊστάμενοι αδελφοτήτων όπως ο κύριος Ευσταθίου της αδελφότητας Σταυρός, εναντίον τιμίων, αξίων, αγωνιστών και ομολογητών κληρικών, όπως είναι ο πατήρ Νεκτάριος Μουρατσιώτης, ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας, ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, είχαμε σταματήσει στο σημείο, πατέρα Νεκτάρη, που λέγαμε ότι γιατί αυτό το δημοσίευμα από από την αδελφότητα Σταυρό, το οποίο αποποιείται κάθε σχέση και κάθε γνωριμία και σύνδεσμο μαζί σας και με τον Σεβασμιώτο Φλωρίνης. Και είχατε πει κάποια πράγματα τα οποία όντως μας αφήνουν κατάπληκτους, που φτάνει το μέγεθος της υποκρισίας, το μέγεθος της
συκοφαντήσεως και της πολεμικής εναντίον κάποιων προσώπων και ιδιαίτερα της αγάπης σας. Και μάλλον, από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον εγώ, έτσι σαν ένας, ας πούμε, ας έρθει στη θέση των αγαπητών μας τηλεθεατών, από αυτά τα οποία μας είπατε και από αυτό το οποίο διάβασα, το έντυπο, ότι φοβούνται δηλαδή ότι μετά τον Καντιώτη έρχεται ο Μουλατσιώτης, αν μου επιτρέπετε, παρόλο που είναι λίγο έτσι, ίσως τον μυρό να το πούμε, δηλαδή φοβούνται ότι πνευματικός διάδοχος, πρώτα ο Θεός, όταν επιτρέψει και φύγει αυτός που δεν ευχόμεθα να φύγει από κοντά μας, το λεοντάρι του Βορρά, αυτός ο τόσο αξιόλογος ιεράρχης, που είναι από τους λίγους και από τους σπάνιους ιεράρχης που έχει η ελλαδική μας εκκλησία, φυσικά και δεν ευχόμεθα να φύγει, αλλά όλοι έχουμε ένα τέλος που είναι μοιραίο για όλους μας. Φοβούνται λοιπόν ότι μετά τον μετά από το φεβιό, θα λέγαμε, του Σεβασμιωτά του Φλωρίνης, πνευματικός διάδοχος του λόγω και του συνδέσμου που υπάρχει με τον Σεβασμιωτά του Φλωρίνης και του μοναστηριού που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Αυγουστίνο και στον Σεβασμιωτά του Φλωρίνης, αλλά και των αγώνων των δικών σας, θα έρθετε εσείς σαν διάδοχος. Μήπως έπεσα μέσα? Πιστεύω ότι προς τα εκεί αυτός είναι, και όπως επαναλαμβάνω πάλι, θέλω να πω, πατέρα Μάξιμε, ότι ουδεμία σύγκριση μπορεί να υπάρξει μεταξύ της ταπεινότητός μου και της κορυφής της Ορθοδοξίας του Γέροντος Φλωρίνης. Αλλά ο κόσμος κυριολεκτικά έχει απαγοητευθεί με αυτά που γίνονται και που ακούει γύρω από τα πρόσωπα που περιστρέφονται τον πατέρα Αυγουστίνο. Περιστρεφότανε γνωστός καθηγητής, να μην τον αναφέρω το όνομά του, Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος τελικά απεκόμπηκε από την αδελφότητα. Για λόγους που δεν μας αφορά. Λοιπόν, εμάς δεν είναι τουλάχιστον δικό. Τον κατηγόρησε όμως πρόσωπο που ευρίσκεται γύρω στον πατέρα Αυγουστίνο. Μάλιστα. Τον κατηγόρησε πρόσωπο που ευρίσκεται. Υπάρχει πρόσωπο το οποίο κατηγορεί το ένα στον άλλον. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο το ότι ο κύριος Σωτηρόπουλος αυτή τη στιγμή μένει στην Πάτρα και δεν κάθεται στο κελί του να γράψει τα βιβλία. Μισό λεπτό, γιατί ο κόσμος το ακούω τώρα. Δεν τρώει κουτόχορτο. Έχει φύγει δηλαδή. Έχει αγανακτήσει ο κόσμος με πάρα πολλές τακτικές. Δεν έχει φύγει ο κύριος Σωτηρόπουλος, όχι. Αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα και ο κόσμος έχει αυτιά, τα γνωρίζει, τα μαθαίνει και τα γνωρίζει πολύ καλά και ο κύριος Μιχαλόπουλος. Όλα τα θέματα που υπάρχουν. Μάλιστα. Λοιπόν, το και γίνεται έτσι μέσα η αδελφότητα και ο ένας τροποτινά προσπαθεί να κατακρεουργήσει τον άλλον. Τον άλλον. Μέσα σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν, οι κύριοι, εγώ είμαι εκτός. Να βγάλει εκτός μάχης. Βγάζουν συνέχεια εκτός μάχης. Με ανίερο πόλεμο, με συκοφαντίες, με λιβελογραφήματα. Με λιβελογραφήματα το ένα με το άλλο. Λοιπόν, πέρα από εκεί για το μέλλον της αδελφότητας, τον κύριο Σάκο, βγάλανε ολόκληρο βιβλίο εναντίον του. Μάλιστα. Ολόκληρο βιβλίο. Έβγαλε πρόσωπο του πατρός Αυγουστίνου. Μάλιστα. Εναντίον. Και ο άνθρωπος απομακρύνθηκε. Λοιπόν, για πολλούς άλλους γίνεται το ίδιο πράγμα, ένα μπάχαλο. Όποιον λοιπόν, βλέπουν δηλαδή υπάρχει, φοβούνται, υπάρχει πρόσωπο που το γνωρίζω, που πλησίασε αρχιμανδρίτης, πλησίασε υψηλά ιστάμενο πολιτικό πρόσωπο και είναι πλησίον του Φλωρίνης και παρακάλεσε πολιτικό πρόσωπο, ναι, και του λέει μόλις πεθάνει ο Καντιώτης, σας παρακαλώ κάντε με μένα δεσπότη της Φλόρινας. Μάλιστα. Κάντε με μένα δεσπότη της Φλόρινας. Να το πούμε το ποιος είναι. Όχι, δεν χρειάζεται να το πούμε. Ωραία. Λοιπόν, αλλά όμως υπάρχουν άνθρωποι που τον έχουν περικυκλώσει. Φιλόδοξοι. Ο πατήρ, ακούμε Δανίλ που ήταν δίπλα του και έφυγε ευτυχώς. Αεράκης. Δεν έφερα λεφτά από την Ρόδο. Φιλοχρήματοι. Ενώ το παίζουν ότι είναι άγιοι, γεροντάδες, πνευματικοί. Ότι έχουν πνευματοκόρες. Ότι έχουν χίλια δυο Αγίους. Ναι. Και δημιουργούν μια λανθασμένη εντύπωση στον κόσμο. Ενώ και έχει ο κόσμος αγανακτήσει και γι' αυτό και στα κηρύγματά τους πλέον πηγαίνει ελάχιστος κόσμος. Ελάχιστος κόσμος πλέον τους πλησιάζει. Για να μην πω, στην επόμενη εκπομπή σας θα αναγκαστώ να ανακαλύψω ποιοι οργάνωσαν. Να αποκαλύψετε, θέλετε να πω. Ναι, ποιοι οργάνωσαν και τι οργάνωσαν κατά του Μητροπολίτη Γρεβενών Σεργίου. Ποιοι οργάνωσαν και τι οργάνωσαν κατά του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Θεοκλήτου. Ποιοι οργάνωσαν και τι οργάνωσαν κατά του Μητροπολίτου Ζακύνθου και πλήθος άλλων Μητροπολιτών. Και πλήθος άλλων Μητροπολιτών. Μάλιστα. Με στοιχεία και με ντοκουμέντα. Να αποκαλύψω στον αέρα
το τι γίνεται. Το τι γίνεται. Και αν είναι ψέματα αυτά, ας με καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Ας με καθίσουν ό,τι βγάλω στον αέρα. Μα ό,τι λοιπόν, λέμε, τα λέμε δημόσια. Λοιπόν, κάθε είναι σας παρακαλώ τραγική κατάσταση. Τραγική κατάσταση. Και προσπαθούν λοιπόν, και ενώ η γραμμή του πατρός Αυγουστίνου είναι, προσέξτε, θα ελέγχετε αμαρτήματα μόνον του νόος. Αυτοί δεν το πράξαν ποτέ. Και τα χτυπήματα που κάνουν είναι κάτω από τη μέση, ανέντιμα, διότι δεν τολμούν να βάλουν την υπογραφή τους. Έτσι φάγανε και το σάκο, έτσι φάγανε κι άλλους, το ίδιο προσπαθούν να κάνουν τώρα και με την ταπεινότητά μου και ούτω καθεξής. Αλλά, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, όπως λέει. Είναι λοιπόν, ο ένας λόγος που χτυπούν είναι αυτός, όπως τον εντοπίσατε. Φοβούνται ότι μετά τον Γκαντιώτη έρχεται ο Μουλατσιώτης. Αυτό το φοβούνται. Γιατί περνάει και ο άλλος λόγος, όπως είναι γνωστός που χτυπάνε και εσάς, είναι η Σέγγεν. Είναι τούτο το βιβλίο, το οποίο το πολεμήσανε με. Το χάραμα του Αντιχρίστου Μητροπολίτου Πρεβέζης και Νικοπόλεως κυρίου Μελετίου, το οποίο παρακαλώ στην αγάπη σας, ζητήστε, παρακαλώ δείξτε το. Είναι δύσκολο τώρα. Ναι, αν μπορεί να γίνει ένα zoom, αυτό το βιβλίο, το οποίο παραχάραξη του χαράγματος, ανέρεση των θέσεων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρεβέζης κυρίου Μελετίου. Είναι έκδοση των μετεώρων. Ιερά Μονή Μεγάλων Μετεώρων. Η έκδοση των μετεώρων. Είναι παρακαλώ ένα βιβλίο το οποίο υπάρχει ακριβώς αυτό. Ανέρεση του μεγάλου μετεώρου, το οποίο αναιρεί πλήρως το βιβλίο του Μητροπολίτη Πρεβέζης. Ζητήστε μάλιστα το στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία. Είναι μια πλήρη ανατροπή. Φαίνεται μέσα πλέον η πλάνη. Η πλάνη. Η επιπολαιότητα που εξετάστηκαν οι πατέρες. Δεν θα αναφερθώ στα επιχειρήματα, αλλά έχει ακριβώς, άμα δείτε εδώ πέρα, να σας δείξω σε μερικά σημεία, έχει εδώ ακριβώς, δείξτε παρακαλώ, έχει, έχει ναι, δεξιά, αριστερά, οπουδήποτε είναι. Βλέπετε, κείμενο της Αγίας Γραφής, μετάφραση του κειμένου όπως το έχει η Αγία Γραφή και η μετάφραση του Σεβασμιωτάτου. Και βλέπουμε ότι μέχρι έχει κάνει παραχάραξη και των κειμένων της Αγίας Γραφής. Μάλιστα. Πλαστογραφία δηλαδή. Παραχάραξη. Παραχάραξη. Γι' αυτό μιλάει για παραχάραξη του χαράγματος. Μάλιστα. Λοιπόν, και είναι μια πλήρη ανατροπή του όλου βιβλίου. Παρακαλώ ζητήστε το από τα βιβλιοπωλεία τα θρησκευτικά και στείλτε το παντού να διαδοθεί. Είναι πλήρη ανατροπή του βιβλίου του Μελετίου με επιχειρήματα και ντοκουμέντα. Όχι λόγια, δεν είναι καλό. Νομίζω έχει αρχίσει και ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας. Καλύβας και κάνει κάτι παρόμοιο. Έτσι, μπράβο. Και άλλοι, Και εμείς λοιπόν, βέβαια από την εκπομπή μας εδώ τα ταπεινή έχουμε ξεκινήσει. Πριν πατέρα Μάξιμε, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος περνάει, θέλω να πω το εξής. Ότι ο πόλεμος ξαναξεκίνησε τώρα με αυτό λοιπόν το βιβλίο για τον αγώνα που κάνουμε κατ' Σέγγεν, διότι είμαι ο πρώτος που κατήγγειλα τον Μητροπολίτη Πρεβέζης ως Συντονιστική Επιτροπή, εδώ είναι το έγγραφο, ως Συντονιστική Επιτροπή και εστάλθηκε στην Ιερά Σύνοδο και προς όλους τους Μητροπολίτες που ζητώ να εξαιρεθεί από την Επιτροπή, διότι ο Μητροπολίτης Πρεβέζης είναι όντως ανέντιμος. Όπως με την πράξη την οποία έκανε. Ενώ ήταν μέλος επιτροπής. Έτσι, εξέδωσε εκείνη τη στιγμή. Ήταν πράξη τελείως ανέντιμη, όπως είπε ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Λοιπόν, αλλά μετά όμως και την κυκλοφορία αυτού του βιβλίου, πότε θα γίνει η Δευτέρα παρουσία, το οποίο το είχα ξανακυκλοφορήσει και κυκλοφορεί βελτιωμένο. Δεκάτη έκδοση επανέκδοση. Βελτιωμένη. Έτσι. Το οποίο τότε. Και γράφεται πάνω από 5 νεκτάρι best seller 200.000. Ναι, δηλαδή τότε έχουν κυκλοφορήσει 200.000 αντίτυπα. Τότε λοιπόν πατέρα Μάξιμε, γράψαν και κάποιοι επίσκοποι, να μην αναφέρω τα ονόματά τους, και κάποιοι επίσκοποι γράψαν ότι αυτές είναι επιπολαιότητες. Ακόμη και ο πατήρ Δανιήλ Αεράκης το ύβρισε το βιβλίο και μόλις το είδε και επανεκδόθηκε, ξεκίνησαν τον πόλεμο λάσπης. Και γι' αυτό στον πρόλογο του, γι' αυτό και ο κύριος Μουστάκης και ο κύριος Χατζηφώτης και όλοι αυτοί. Λοιπόν, στον πρόλογο του το προβλέπω ότι από την επανέκδοση που κάνω θα δεχτώ τρομερό πόλεμο. Λοιπόν, υπάρχει και αυτό και μπορεί να το ζητήσουν, το έχετε στο βιβλιοπωλείο σας. Έχουμε στο βιβλιοπωλείο μας, στα γραφεία σας. Στα γραφεία μας, λοιπόν, μπορείτε να προμηθείτε από εκεί, αγαπητοί. Και θέλω να κλείσω, εγώ τουλάχιστον, γιατί έχουμε λίγα λεπτά βλέπω, με κάτι πολύ σημαντικό. Δεν δεχόμαστε μόνο εμείς πόλεμο. Προκαλώ αυτή τη στιγμή τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, τον κύριο Ρωμαίο,
καθώς και τον αρχηγό της αστυνομίας. Και παρακαλώ όσοι το γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ή παρακολουθούν την εκπομπή να επέμβουν αυτή τη στιγμή και να βγει στον αέρα. Στη Θεσσαλονίκη, 8 αστυφύλακες, ναι, οι οποίοι με τις οικογένειές τους έκανε το ΕΛΚΙΣ μία συγκέντρωση εναντίον της συνθήκης Σέγγεν, στην οποία παρευρέθηκε και ομίλησα. Εκείνη την ώρα πέρναγαν 8 αστυνομικοί με τις οικογένειές τους και πηγαίναν στην παραλία να πιούν καφέ. Μάλιστα. Περπατώντας οι άνθρωποι ακούγανε τους παπάδες και το τι λέγανε. Ναι. Ήταν όμως εκτός στολής και όχι σε υπηρεσία που ήταν με τις οικογένειές τους. Όμως ήταν άλλοι συναδελφοί τους εν υπηρεσία, οι οποίοι τους αναγνώρισαν τους 8 και βάσει τη συμφωνία Σέγγεν που λέει ότι με υπόνοια πλέον κατηγορείσαι, καταργείται το κοινό. Τους κατέταξαν, παρακαλώ, τους κατέταξαν επειδή πέρασαν δίπλα από τη συγκέντρωση για να πάνε να πιούν καφέ. Τους κατέταξαν, μα, πού λέτε, σε ακροδεξιούς φασίστες. Και τα παιδιά μπήκαν φέτος μέσα στη σχολή και πέρυσι μερικά από αυτά. Έκανα κάποια έρευνα και τη διασταύρωσα όλα αυτά που σας λέω με δημοσιογράφους. Το φέραν στο φως δημοσιότητας. Και παρακαλώ, τους κόψαν για 3 μήνες το μισθό. Επειδή πέρασαν. Επειδή πέρασαν. Μάλιστα. Δηλαδή, άλλα, λέω, και προσέξτε είναι... με, και προσέξτε με, το σπουδαιότερο είναι ότι με εισήγηση του υπαρχηγού ή του αρχηγού, δεν ενθυμώ καλά, της αστυνομίας, ζητείτε η απέλασή τους και απομάκρυνσή τους. Κύριε Μιχαλόπουλε, παρακαλώ και εσείς να επέμβετε. Κινδυνεύουν 8 αστυνομικοί επειδή πέρασαν και κοίταγαν τη συγκέντρωση Σέγγεν. Μάλιστα. Κοίταγαν τους παπάδες που μιλούσαν. Σε λίγο, όποιος χαιρετάει παπά και είναι αστυφύλακας, απολύεται. Απολύονται οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει εισήγηση να απολυθούν. Και το έγραψε και ο τύπος. Αλλά για να μην το προσέξουμε, τους εντάξανε σε αυτούς τους φασίστες που ήτανε τότε με τα γεγονότα, με τα γεγονότα της Χούντας. Και το γράψαν στο ίδιο σημείο της εφημερίδος για να τους εντάξουν μαζί ο κόσμος. Αλλά όμως τα παιδιά μπήκανε πέρυσι στην αστυνομία και φέτος. Ούτε μία σχέση έχουν. Και τους ονομάσαν ακροδεξιούς και τα λοιπά. Και επειδή πέρασαν και λειτουργήσε η Σέγγεν, λειτουργήσε η Σέγγεν βάσει πονιών τους κατήγγυλαν. Το παιδί πέρναγαν από εκεί δηλαδή και απολύονται. Κύριε Υπουργέ, ζούμε, κύριε Σημίτη, ζούμε σε κράτος που θα μας ξαναστείλετε στη Μακρόνισο. Θα αρχίσουμε να φωνάζουμε τελικώς κάτω η Χούντα του Πασόκ. Τι συμβαίνει, να επέμβει αμέσως ο Υπουργός. Είναι απαράδεκτα αυτά που γίνονται στην ελληνική αστυνομία. Μακρόνισος δεν θα ξαναισχύσει στην Ελλάδα. Εκτός αν ξαναβγεί η Χούντα της Επταετίας στο όνομα της κυβερνήσεως Σιμίτη. Πρέπει να μας το διευκρινίσουν. Μάλιστα. Λειτουργεί η Σέγγεν και επειδή πολεμούμε και ρωτούμε όλα αυτά τα πράγματα και αν ο Σιμίτης είναι Εβραίος και ούτω καθεξής. Που δεν απάντησε μέχρι και δεν έχει απαντήσει μέχρι τη στιγμή ακόμα. Εβραίος. Και προκαλούμε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και τον αρχηγό της αστυνομίας και τον υπαρχηγό να μας ενημερώσει πλήρως τι συμβαίνει με τους 8 αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης. Είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο έχει γίνει. Επειδή πέρναγαν από μια συγκέντρωση που έκανε το ΕΛΚΙΣ. Επειδή ο χρόνος περνάει, Πατσαρή. Τελειώνω. Ένα λεπτό μόνο. Ούτε λεπτό. Μισό λεπτό. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είμαστε μόνο εμείς πλέον. Διότι αυτοί οι κύριοι Δανίλα Αεράκης, Χατζηφώτης, Μελέτιος, Μουστάκης, πήγανε με τη Σέγγεν με το 666. Με γεια τους και χαρά τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Θέλουν να πετάξουν λάσπη. Ο κόσμος πλέον τους πήρε χαμπάρι. Τους πήρε χαμπάρι. Έχει μυαλό. Είναι εκατοντάδες τα τηλεγραφήματα που έλαβα, τα τηλεφωνήματα που έλαβα, οι συμπαραστάσεις που έλαβα, ακόμα και μέσα από ανθρώπους από την αδελφότητα Σταυρός, που καταδικάζουν και τον Ευσταθίου, καταδικάζουν και τον Δανίλα Αεράκη, τους καταδικάζουν τους πάντες. Λοιπόν, και πλέον είναι παραδομένοι στη δικαιοσύνη του Θεού, στην κρίση του κόσμου και στη δικαιοσύνη του κόσμου θα απομακρυνθεί ο κόσμος. Δεν τρώει κουτόχορτο. Σίγουρα. Τους έμαθε. Λοιπόν, αλλά δεν κινδυνεύει μόνο εσείς, εγώ, ο Μεταλλινός, ο πατήρ Καλύβας.
Μάλιστα. Ήδη κινδυνεύουν τα παιδιά της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή, αν έρθει ένας παπάς και σας φιλήσει το χέρι, πατέρα Μάξιμε, που ξέρουν ότι αγωνίζεται κατά Τσέγγεν, κινδυνεύει ο άνθρωπος να βρεθεί εκτός υπηρεσίας. Δυστυχώς. Σε λίγο δεν θα μπορούν να πηγαίνουμε εκκλησία να πηγαίνουν. Λέω, επιτρέψτε μου, λέω αγαπητοί αδελφοί, ότι σεβόμεθα, αγαπάμε και τιμάμε την αστυνομία και το ξέρουν πάρα πολλοί αστυνομικοί και διοικητές που έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Τώρα, αν στα γεγονότα της Έγινε είχαμε έρθει σε κάποιες αντιπαλότητες, αυτό το έχουμε εξηγήσει για ποιους λόγους και τι έγινε ακριβώς και πώς μας συμπεριφέρθηκε και τι μας έκανε. Και σε μία άλλη, γιατί είχα τώρα τελευταία κάποια επαφή με κάποιους διοικητές κάποιου αστυνομικού τμήματος και επειδή έγιναν κάποιοι διάλογοι, θα έρθω σε κάποια εκπομπή προσεχή και θα κάνω κάποιες αναφορές για να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Ένα μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, 2 λεπτό μόνο, για να κάνουμε μετά τον επίλογο να ακούσουμε ένα σύντομο τραγούδι που περιμένετε όλοι σας από την κασέτα μας Πηξίδα. Ναυτάκι του Αιγαίου έχει φλόγα στην καρδιά. Σαν γενναίο στρατιώτη στην πατρίδα υπερετά. Οι ωραίες θάλασσες μας έχουν ελεβέντες νιούς που δοξάζουν την Ελλάδα και που διώχνουν τους εχθρούς. Έχει από γονούς λαμπρούς από τους παλιούς καιρούς. Τον Κανάρι, τον Μιαούλη, τους γενναίους οπλαρχηγούς. Κι όλοι το ξέρουμε καλά για την πατρίδα την γλυκιά. Τη ζωή του όλα αυτής δίνει για οικογένεια και ειρήνη. Κυματίζει στα κατάρτια μας ψηλά. Οι φρεγάτες καμαρώνουν στα πελάγι τα νυχτά. Την γαλάζια θάλασσα μας, τον γαλάζιο ουρανό. Την γαλάζια μας σημαία με τον κάτασπρο σταυρό. Έχει από γονούς λαμπρούς από τους παλιούς καιρούς. Τον Κανάρι, τον Μιαούλη, τους γενναίους οπλαρχηγούς. Κι όλοι το ξέρουμε καλά για την πατρίδα την γλυκιά. Τη ζωή του όλα αυτής δίνει για οικογένεια και ειρήνη. Μετά από αυτό το σύντομο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που ακούσαμε ένα κομμάτι το Ναυτάκι του Αιγαίου από την κασέτα μας Πηξίδα, ένα τμήμα βέβαια, όχι όλο γιατί δεν είχαμε το χρόνο, κάνουμε τον επίλογο αγαπητοί αδελφοί και κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακούσαμε όλα αυτά τα σπουδαία και σημαντικά τα οποία μας είπε ο πατερνεκτάριος Μουνατιώτης και το τελευταίο ειδικά σχετικά με τους 8 αστυνομικούς που κυνηγούνται και σχεδόν αποδιώχνονται, εκβάλλονται από το σώμα των αστυνομικών, διότι πέρασαν από τη συγκέντρωση που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη για τη συνθήκη Σέγγεν, φοβερά και τρομερά στον 20ο αιώνα, στον αιώνα της ελευθερίας και της δημοκρατίας όπως διατείνονται οι πολιτικοί μας κλπ. Καλούμε όλους τους αρμόδιους να εξηγήσουν και να ενημερώσουν το λαό τι συμβαίνει. Παρακαλούμε και τον αγαπητό κύριο Μιχαλόπουλο να ασχοληθεί με το θέμα και να το φέρει στη δημοσιότητα, να δούμε τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή την ενέργεια που κάνουν στους 8 αστυνομικούς. Μην ξεχάσετε σήμερα να παρακολουθήσετε την εκπομπή του κυρίου Μιχαλόπουλου. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι. Μάλιστα. Λόγω εορτών. Δεν θα είναι σήμερα. Από λόγω θεοφανίων. Λόγω θεοφανίων δεν θα προβληθεί η εκπομπή του κύριου Μιχαλόπουλου. Εγώ έλειπα στο Άγιον Όρος και ήρθα σήμερα, δεν είχα ενημερωθεί. Λοιπόν, αυτό είναι αγαπητοί μου αδελφοί, εν Χριστώ.
και αγαπητοί λιθεατέ, όπως λέγει ο Κύριός μας, «Η εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσι». Και μακάρι εστέ όταν ειδήσω εμάς και διώξει και υπό συν παν πονηρό, πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένε και ημών. Και ότι ο μισθός ημών της ουρανής θα είναι πολύ μεγάλος. Ή το Χριστό εδίωξαν και τους Αγίους σίγουρα θα διώξουν εμάς και σίγουρα θα μας πολεμήσουν και θα πούν και ψεύδι και συκοφαντίες και λιβέλους θα γράψουν κλπ. Αλλά εις μάτιν πολεμούν εις αέρα δέρουν σκληρών. Προς κέντρα λαχτίζει, δεν πρόκειται να κατορθώσουν τίποτα, διότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Και προκαλούμε ιονδήποτε έχει κάτι, είτε για την ταπεινότητα μου, είτε για τον πατέρα Νεκτάριο, είτε για τον πατέρα Μηταλίνο, είτε για οποιοδήποτε από τους πατέρες, να το βγάλει στη δημοσιότητα επίσημα και ενυπόγραφα και να έρθει στο φως και να δούμε τι είναι και τι θα γίνει. Να μην ξεχάσετε, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, την κοπή της πίτας μας, διότι πλησιάζει 25 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Όσκαρ, όπου θα είναι η Ορθόδοξη Παρουσία, πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με χριστιανικούς και παραδοσιακούς σκοπούς από την Εκλεκτή Ορχήστρα Ορθόδοξη Παρουσία και τους αδελφούς Καλαϊτζάκη, παιδική χοροδία του Νανικού Κέντρου Αγίου Χαραλάμπου με κάλαντα πρωτοχρονιάτικα, θα έκτακτη ευγενική συμμετοχή ηθοποιή Μέρη Τράγκα και Βέτα Προέδρου με τις σπουδαστές ομώνυμης σχολής θεάτρου Τράγκα που θα απαγγείλουν ποίηματα, θα είναι και η αδελφή Κατσάμπα ευγενή παραχώρηση και με αγάπη συμμετοχή, ευγενή συμμετοχή των αδερφών Κατσάμπε που θα μας τραγουδήσουν ωραία τραγούδια και η βραδιά θα κλείσει με φαγητό και αναψυκτικά τα οποία και πλούσια δώρα. Όλοι είσαστε προσκεκλημένοι στις 25 Ιανουαρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Όσκαρ απέναντι από το σταθμό Λάρης. Περάστε να πάρετε όμως προσκλήσεις από τα γραφεία του συλλόγου μας πίσω στην Ιδότο Σίτσα πίσω από το Πολυτεχνείο 25 Ιανουαρίου. Την επόμενη εκπομπή μας θα έχουμε πάλι τον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει και ένα βίντεο με τον σεβασμιότητο Μητροπολίτη Φλωρίνης που τον κατηγορούν για να δούμε όλοι μας πού βρίσκεται και αν στέκει στα καλά του ο Σεβασμιότητος Φλωρίνης ή δεν στέκει όπως λέγει ο αγαπητός και σεβαστός πατήρ Δανιήλ Αεράκης. Μαζί σας αγαπητοί Χριστό αδελφοί, την ερχόμενη Τρίτη 6 και 4 έως 7. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Νεκτάριο που ήταν μαζί μας. Χαίρετε, χρόνια πολλά. Καληνύχτα σας.